στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας να καλησπέρισουμε τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Αρκαδίας, τον κύριο Δησέα Κωνσταντινόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε έντονες πιέσεις και αναταράξεις το τελευταίο διάστημα στην οικονομία και σίγουρα όλα αυτά προδιαθέτουν ένα σκηνικό ανησυχίας. Εκτιμάτε ότι υπάρχει θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να σας θυμίσω σε όλους ότι στην τρίτη ανακεφαλοποίηση που έκανε την αχρίαστη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, το ελληνικό κράτος, ο κόσμος, οι πολίτες έχασαν τα 25 δισεκατομμύρια που είχαν βάλει, το είχε βάλει το ελληνικό δημόσιο και θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα πάρει. Αυτά τα δόρισε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και η κυβέρνησή τους, τα 25 δισεκατομμύρια που ήταν από στο τούκουσου, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου τις μετοχές, στα μεγάλα φαντ. Σας θυμίζω την Τράπεζα Πειραιώς, την αγόρασε ένας μεγάλος, αποκλείοντας τους εσωτερικά τους Έλληνες επιχειρηματίες, την αγόρασε ένας μεγάλο φαντ, ο κύριος Πόλσον, με περίπου 300 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε σε κάτι το οποίο όλοι το γνωρίζουν. Συνδέεται βεβαίως με τα κόκκινα δάνεια και με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και βεβαίως συνδέεται με την ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι παραγωγία. Η αγορά τα βλέπει αυτά. Αντί να ενισχύσει την υγιή υπερχρηματικότητα, προσπαθεί να ενισχύσει, να ενισχυθεί ψηφοδηρικά και πρέπει να γνωρίζετε σε όλα αυτά θα αντιδράσουν, θα αντιδράσει η πραγματική οικονομία και θα ελπίζω να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Ναι, αυτό το τελευταίο που σημειώνεται, το ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια, προδιαθέτει μια ανησυχία. Το σημειώνει ή υπάρχει αυτό το λεγόμενο μαξιλαράκι ή ενδεχόμενα υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουμε ασφάλεια. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να προχωρήσει η ελληνική οικονομία. Μα οι τράπεζες δεν είναι για να λειτουργήσουν. Αυτός που είναι ο ρόλος τους είναι να λειτουργήσουν με κεφάλαια προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε στους μικρομεσαίους, στον νέο επιχειρηματία, στον νέο αγρότη, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν δεν μπορέσουν να το κάνουν αυτό, δεν έχει καμία αξία. Τότε όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουν δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Άρα, το λέω με μια ακρότητα για να καταλάβει ο κόσμος. Άρα το ζητούμενο είναι ότι αφού πρώτα τα δώσαμε, χαρίσαμε 25 δις σε 4 μεγαλοεπενδυτές του εξωτερικού, με την τρίτη ανακεφαλοποίηση, σήμερα με βάση τα οικονομικά στοιχεία καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει. Και εδώ πρέπει να δούμε τι χρειάζεται να κάνει η χώρα για να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Γιατί βλέπετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Σας θυμίζω ότι τα ομόλογα της δεκαετίας έχουν ξεπεράσει το 2000. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε μία στο δισεκατομμύριο να βγούμε στις αγορές και αυτά που έλεγαν έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Άρα θα θυμίζω ότι το 2014 στη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ χαμηλότερα το δεκαετές. Λίγο πριν τις εκλογές πάλι τσίμπησε, γιατί τότε όπως καταλαβαίνετε έβλεπαν μια ανατροπή. Αυτό είναι ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Θέλω λίγο να σταθούμε και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα κοινωνικά δεδομένα στο μέτωπο ουσιαστικά της οικονομίας και τα όσα βγαίνουν. Με μια δική σας επισήμανση και μια ανακοίνωση για το οριστικό τέλος της ευεργετικής διατάξης του νόμου Κατσέλη. Τι σηματοδοτεί αυτό και αν τελικά μιλάμε για μια αλλαγή καθεστώτος από την 1η Ιανουαρίου του 19. Κοιτάξτε, αυτό είναι που έχει ψηφιστεί πριν 3 χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Στο τέλος του χρόνου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Όλα βγαίνουν στο σφυρί. Όλα τα παίρνουν τα κοράκια. Από 0 ως οτιδήποτε. Υπήρχε ένα όριο μέχρι 140.000 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς όμως κάναμε μια πρόταση την οποία δυστυχώς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία την βλέπουν. Τώρα την ακούνε όλοι τη λεγόμενη bank. Εμείς δεν θέλουμε τους κακοπληρωτές, τους λεγόμενους κακοπληρωτές οι οποίοι έχουν και δεν πληρώνουν να μην πληρώνουν και να τους καλύψουμε. Θέλουμε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, τα μικρά εισοδήματα, να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις και να μην γίνει αδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και χαθούν όλες μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν προτείνει μια δέσμη μέτρων με αρχικά την Bad Bank. Χαιρόμαστε που τώρα όλοι μιλάνε για αυτό το ειδικό ταμείο, στο οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να έχει ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα των νέων επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, των ελληνικών επιχειρήσεων, να μην γίνουν αναδιαρθρώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο που δεν θα αφελινιστούν. Άρα
Ελπίζω και εύχομαι να γίνει δεκτή η πρότασή μας, να σκύψουν πάνω και η κυβέρνηση, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, και η αντιπολίτευση. Πιθανόν θα χρειάζεται να βοηθήσει. Η πρότασή μας να έχει κάποια σημεία θα πρέπει να αλλάχθουν, αλλά η πρότασή μας είναι ουσιαστικά η μόνη πρόταση που έχει κατατεθεί εδώ και 5-3 χρόνια και μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ, καλή συνέχεια.